Εξώδικο με το οποίο ζητά να αδειάσει το χώρο που στεγάζεται το κέντρο παιδική δημιουργία τη παλιά πόλη των Χανίων, απέστειλε προ το Δήμο Χανίων η ενορία των Αγίων Αναργύρων. Κινδυνεύει να κλείσει μια κοινωνική δομή, η οποία επιτελεί μεγάλο κοινωνικό έργο, φιλοξενεί δεκάδε παιδιά σε μια περιοχή όπω είναι η Σπλάντζια, που κατεξοχήν τα οικονομικά εισοδήματα και είναι χαμηλά. Το κτίριο παραχωρήθηκε το 2005 στο Δημοχανίων που κατάφερε να το εντάξει σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ολοκληρωμένη παρέμβαση αστική ανάπλαση παλιά πόλη και να το αποκαταστήσει. Το 2020 το παραχωρητήριο έληξε και η Εκκλησία έδωσε παράταση στο Δήμο προκειμένου ή να εκενώσει το κτίριο ή να το μισθώσει. Μα πρότεινε ε, να, να, περιοριστούμε στα τρία έτη απέναντι στα 12 που έλεγε η προκήρυξη. Ε, να εξαιρούμε από τη μίσθωση το δεύτερο και το τρίτο όροφο του κτηρίου, που έχει μάλιστα κοινή είσοδο με το ισόγειο και πρώτο όροφο, στου οποίου μα περιορίζουν, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχει ενταχθεί ολόκληρο το κτήριο στην αδειοδότηση λειτουργία του ΓΔΑΠ. Η Δημοτική Παράταξη Πρωτοβουλία Πολιτών, Πρώτα, ο άνθρωπο, σε ανακοίνωσή τη, τονίζει ότι η ενορία εφευρίσκει προσχηματικού λόγου για να φύγει το κέντρο δημιουργική απασχόληση από το συγκεκριμένο κτήριο. Είναι απαιτήσει που ουσιαστικά διώχνουν την αυτοδιοίκηση και τα παιδιά από τον χώρο. Το πνεύμα των αναργύρων φαίνεται ότι τίνει να αντικατασταθεί από το πνεύμα του οικονομικού ωφέλους. Η αιστεία αυτή δοτικότητας και προσφοράς χάνεται, καθώς το Ενωριακό Συμβούλιο προκρίνει τα έσοδα με τους όρους της αγοράς. Για 15 λοιπόν χρόνια λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Ο εφημέριος είχε κλειδιά του κτηρίου, κρατούσε κλειδιά του κτηρίου και συνεργαζόμασταν από την αρχή μέχρι σήμερα, χωρίς να υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή γινόταν και από πλευρά τη εκκλησία ε, κατηχητικό, συζητήσει, γιορτέ, οτιδήποτε ήθελε ο εφημέριο σε ώρε που δεν λειτουργούσε το ΚΔΑΠ γινότανε. Ο πρόεδρο είναι... του ΔΟΚΙΠ κάλεσε τον Μητροπολίτη Κοινωνία και Αποκορώνου και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων να συνεργαστούν με τον Δήμο και να συντάξουν από κοινού ένα μισθωτήριο με όρου αποδεκτού και από τι δύο πλευρέ, ώστε η κοινωνική δομή να συνεχίσει να παρέχει τι υπηρεσίε τη στα παιδιά.